Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι 24 ώρες βρίσκονται στην Ευρύχου για να συναντήσουν τον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, έναν άνθρωπο ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει διχάσει την κοινωνία με τον πύρινο λόγο του. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φανατικούς υποστηρικτές, αλλά ταυτόχρονα και φανατικούς εχθρούς. Πανιερώτατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία να μας φιλοξενήσετε εδώ στη Μητρόπολη Μόρφου σε μια εφόλης της ύλης συνέντευξη, από την οποία και εγώ προσωπικά ως άνθρωπος θέλω να λύσω τις απορίες μου για τον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτον, τον κατακόσμων Όμηρο Μασούρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία. Και για μένα είναι ευκαιρία. Θέλω να ξεκινήσουμε να πάμε τον χρόνο αρκετά πίσω, το 1962, ημερολογιακά, η γέννησή σας. 21 Ιανουαρίου. Ναι. Ήταν η μέρα Κυριακή που γεννήθηκα. Ήμουν το τελευταίο παιδί της οικογένειας. Μετά από πάυση γεννήσεων 10 ετών, οι γιατροί είχαν πει της μάνας μου να μην κάνεις άλλα παιδιά. Έκαμε πολλά παιδιά η μάνα μου, αλλά λίγα κρατήθηκα στη ζωή, γιατί ήταν αδύνατη σωματικά, πολύ δυνατή όμως πνευματικά και ψυχολογικά, και της είπα μηγιά, έκαμες παιδιά. Η μάνα μου είχε ήδη 3 παιδιά τότε και άλλα ο πατέρας μου 2 παιδιά από τον πρώτον του γάμο, που τα μεγάλωσε η μάνα μου όμως σαν δικά της παιδιά. Έτσι είχε 5 παιδιά η μάνα μου τότε. Και στα 30 της λοιπόν αποφάσισα με τον πατέρα μου να ζήσουν σαν μοναχοί, να πούμε. Και μάλιστα ζούσανε και σε χωριστά δωμάτια. Οπότε στα 40 της, αφού είχε πάυσει για 10 χρόνια να γεννοβολά, ξαφνικά η μηλιά έμεινε έγκυος, φαίνεται. Κάπου βρέθηκαν. Λοιπόν, και έμεινε εμέναν έγκυο. Οι γιατροί της είπαν ότι πρέπει το παιδί να του κάνεις εκτρώσει. Οπότε η μάνα μου είπε: εμείς δεν κάνουμε εκτρώσεις, δεν σκοτώνουμε παιδιά. Μα είναι για να σωθείς εσύ. Της είπαν μάλιστα οι γιατροί, οι δύο ήταν και συγγενείς μας. Ο ένας για να την πείσει επιστράτευσε το. Ο επιχείρημα είναι ότι το παιδί και να γεννηθεί θα είναι προβληματικό. Δεν θα είναι διανοητικά καλό. Και επειδή τότε δεν ξέραν να πού για σύνδρομα, της είπαν ότι θα είναι νάνος. Και σωματικά και ψυχολογικά. Καμία σχέση πάντως. Λοιπόν, δεν ξέρω ψυχολογικά πόσο βγήκα να νοηθείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ύψος μου είναι 1,90, είναι διαψεύδι τους γιατρούς. Λοιπόν, οπότε η μάνα μου είπε, όχι, θα κρατήσουμε το παιδί. Μετά, η δεύτερη επιχείρημα των γιατρών ήταν, ξέρεις, να το κάνουμε έκτρωση, διότι θα πεθάνει στην ώρα της γέννας. Αυτόν την έπιασε τη μάνα μου. Οπότε, πενέβηκε ο Απόστολος Ανδρέας, όπως έκαμε σε πολλές οικογένειες τότε ο Απόστολος Ανδρέας της Κύπρου και τώρα και άλλοι Άγιοι. Λοιπόν, και την είδε η μάνα μου τον Απόστολον Ανδρέα, την ευλόγησε και της είπε, θα κάνεις, της λέει, την καλύτερη σου γέννα και θα σε βοηθήσουμε εμείς. Θα δυσκολευτείς την ώρα της γέννας, αλλά θα είμαστε δίπλα σου. Πράγματι, δυσκολεύτηκε πολύ την ώρα της γέννας. Και μαζεύτηκε το μισό χωριό, νομιζόμενοι ότι είτε θα πεθάνει η μάνα είτε το παιδί. Μόλις γεννήθηκα, όπως βλέπεις, ζωντανός, πήγαν, χτύπησαν την καμπάνα τα μεγάλα μου αδέρφια και έγινε μεγάλη χαρά στο σπίτι. Η μάνα μου ζήτησε να ζυγίσουν το παιδί για να δει από το βάρος εάν είναι κανονικό το παιδί ή είναι νανοειδές. Και όταν της είπαν ότι είχε και κανονικό βάρος, έκαμε το σταυρό της. Αλλά επειδή είχαμε έναν Ανδρέα στο σπίτι, ο μεγάλος μου αδελφός είναι Ανδρέας, έτσι μου δώσαν το όνομα από τη γιαγιά που λεγόταν Μυροφόρα και ήθελαν και αυτή το όνομα της.
Και η γιαγιά έξυπνη σου λέει να μην χάσουμε το όνομα. Μου δώσαν το όνομα Όμηρος, νομιζόμενη η γιαγιά ότι είναι το αρσενικό όνομα της Μυροφόρας. Ενώ το Μυροφόρα είναι με ύψιλο, το Όμηρος είναι με ήττα. Ακρότερα, πολύ αργότερα, όταν πήγα και γνώρισα τον Άγιον Ιάκωβο της Εύβοιας, να τον εκεί που είναι εικόνα τώρα, όρθιος, μου είπε πως σε λένε καλό μου παιδί. Του λέω Όμηρο, Όμηρο μου λέει. Του λέω Όμηρο, Όμηρο, Όμηρο. Α, σίγουρα σε λένε Όμηρο. Του λέω ήρθα να ξομολογηθώ από ψέματα το όνομά μου. Μου λέει ότι εγώ βλέπω άλλον όνομα. Αυτός είχε διορατικό χάρισμα. Έβλεπε στο βάθος και στο μέλλον. Μου λέει, έπρεπε παιδί μου να σε ονομάσουν Μύρωνα. Μου έκανε εντύπωση που βρήκε το αρσενικό όνομα της Μυροφόρας. Χωρίς να γνωρίζει τίποτα, τίποτα για σας. Ναι. Ήταν η πρώτη μας συνάντηση. Και στο τέλος μου λέει, και αυτό το όνομα που έχεις Όμηρε τώρα, δεν το κρατήσεις για πολύ. Όταν γονάτισα να μου διαβάσει τη συγχωρητική ευχή που διαβάζομαι στην εξομολόγηση, τον άκουσα να με αποκαλεί νεόφυτον. Του λέω Όμηρον είπαμε. Ναι, συγγνώμη μου λέει Όμηρον. Και αργότερα, τελείως μέσα από άλλη διαδικασία, ο νυν γεροντάς μου, πατέρ Σιμεών που είναι στο Μαυροβούνι στους Τρούλους, με παρακάλεσε να πάρω το όνομα του Αγίου Νεοφύτου, που είναι Κύπριος Άγιος. Εκείνη τη μέρα που συναντήσατε για πρώτη φορά τον Άγιο Ιάκωβο, σας είχε ξεκαθαρίσει μέσα σας ότι θα ακολουθούσατε το μοναχισμό. Όχι τότε. Αλλά μετά από ένα χρόνο είχα μέσα μου εγώ ίδιος ξεκαθαρίσει ότι η αρχαίγονη μου κλήσης ήταν η μοναχική, όχι ο γάμος. Μέσα σε ένα χρόνο από την ημέρα που είδα δηλαδή τον Γέρον Ιάκωβο, πρώτη φορά τον Γέροντα Ιάκωβο τον είδα το 1982. Ή το 83 είχα πάρει την απόφασή μου. Ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν περίοδος των σπουδών σας στην Ελλάδα. Ναι, ήμουν 21 χρονού τότε, δεν ήμουν κανένα μεγάλο. Επειδή, κοιτάξτε, εμάς συνέβηκαν διάφορα γεγονότα στην οικογένεια. Ένα, βγήκαμε πρόσφυγες, όπως ξέρουν, όπως πολλοί άλλοι Κύπροι. Δεύτερον, είχε πεθάνει ο πατέρας μου, ο Νικόλας, από το 70 στη Ζώδια. Άρα, 8 χρονών έμεινε ορφανός. Το 74, εκτός από πρόσφυγες, σκοτώθηκε και ο αδερφός μου στη διάρκεια του πολέμου, ο μεσαίος αδελφός, ο Πέτρος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι λένε και αυτού του θανάτου του Πέτρου κατά τη διάρκεια του πολέμου, μου έδωσαν εμένα το Υπουργείο Άμυνας απαλλαγή, τιμητική απαλλαγή από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. Εγώ προσωπικά ήθελα να πάω στρατό, ξέρεις. Λυπήθηκα που δεν πήγα στρατό. Και έτσι 17,5 χρονών ευρέθηκα να είμαι φοιτητής νομικής. Στα 18,5-19 χρονών γνώρισα τον Ιάκωβο, τον Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, αυτούς τους μεγάλους σήμερα Αγίους, τον Γέροντα Ευμένιο που είναι επίσης Άγιος. Το 82 γνώρισα τελευταίον τον Ιάκωβο από τους μεγάλους Αγίους. Λοιπόν, αλλά ήταν ο πιο καθοριστικός αυτός. Ήταν Μικρασιάτης και αναπλήρωσε ο Ιάκωβος και αναπληρώνει μέχρι τώρα αυτόν το μεγάλο κομμάτι που λέγεται πατρότητα. Που όλοι την έχουμε ανάγκη. Όχι να μας πείρει ένας πατέρας απλώς, αλλά να μας αγαπήσει σαν πατέρας. Πανιερωτάτε, έχω διαβάσει την αυτοβιογραφία σας, ναι, και τονίζετε με ιδιαίτερον τρόπο την απουσία του πατέρα, μάλιστα, την εισβολή αλλά και το χαμόν του αδελφού σας. Πέτρου. Ήταν καθοριστικά αυτά. Ήταν καθοριστικά στην πορεία σας. Για όλους. Ναι. Απλά μερικοί δεν ψάχνουν τον εαυτόν τους. Δεν ξέρω γιατί από πολύ μικρός, ήμουν άνθρωπος που
Με ενδιέφερε η ψυχολογία μου, η φιλοσοφία της ζωής, το νόημα της ζωής, το νόημα του θανάτου. Τον που λέμε ανήσυχο πνεύμα. Άμα θες, πες το και έτσι. Ναι. Οπότε αυτόν το ψάξιμον εμένα με οδήγησε και λόγω αυτής της απουσίας του πατέρα από τα 8 χρόνια. Μετά η απουσία του χωριού. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση να χάσεις τον παιδικό σου παράδεισο. Αυτό σημαίνει προσφυγιά. Και το τρίτο ήταν η του αδελφού, του Πέτρου. Οπότε για ένα διάστημα που ήμουν έφηβος, πολιτικοποιήθηκα. Αυτά είναι γνωστά. Ναι. Λοιπόν, στην αριστερά. Δεν μου εδόθηκαν απαντήσεις όμως εκεί. Τι αναζητούσατε να μάθετε? Πώς αλλάζει ο κόσμος. Ενώ εγώ στην ουσία ήθελα να δώσω απαντήσεις προσωπικές, όχι κοινωνικές. Οπότε πηγαίνοντας στην Αθήνα, να το πω ότι είναι μια λέξη κυπριακή, ήμουν ξυσκολισμένος εγώ. Είχα ανάγκη να πω κάτι βαθύτερο. Και το βαθύτερο ήταν απλό. Ποιο είναι το νόημα της ζωής και ποιο είναι το νόημα του θανάτου. Εγώ, αγαπητέ μου, επειδή είχα αδέρφια μεγαλύτερα από μένα, αυτοί όλοι έφερναν βιβλία στο σπίτι. Ως φοιτητές, ως νεαροί που ήταν, τις ανησυχίες τους, τις αγάπες τους. Εγώ όλα αυτά τα παρατηρούσα. Τα εισέπρατα. Ήμουν ο παρατηρητής της οικογένειας. Τι δεν το καταλάβαινα. Και την πνευματικότητα και τους έρωτες τους και όλα, τη ζωή τους και τις ανησυχίες τους. Την πολιτική τους, ύπαρξη, όλα. Τα πάντα. Όλα, τα πάντα, ό,τι κουβαλά ένας άνθρωπος. Η μάνα μας είχε ελευθερία. Ενώ ήταν πιστή εκκλησιαστική γυναίκα, δεν ήταν ευσεβισμός. Ήταν ορθοδοξία. Και άφηνε τον καθένα να είναι ο εαυτός του. Φτάνει να μην κάνουμε ανηθικότητες. Και αδικίες δεν της άρεσαν καθόλου. Προτιμούσε η μάνα μου να αδικούμαστε. Προτιμούσε η μάνα μου αντί να μας πενεύουν, να μας κατηγορούν. Ως τελευταία που ζούσε, μου έλεγε όταν καμιά φορά λέγανε δημοσιογράφοι διάφορα, λέει, μα σε παιδάκι μου, λέει, καλύτερα να λένε κακά παρά καλά. Της λέω, γιατί μάνα, ξοφλούμε. Έτσι μου έλεγε. Ήταν σοφή γυναίκα και αγία γυναίκα. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά όσον αγία και να είναι η μάνα σου, όσο μορφωμένη και να είναι, τον πατέρα τον έχεις ανάγκη. Αν θες να είσαι φυσιολογικός άνθρωπος. Και επέστρεψα μετά που έκαμε αυτήν την κίνηση στην πολιτική και δεν βρήκα τις απαντήσεις που ήθελα. Επέστρεψα στον εκκλησιαστικό βίο της μάνας μου, αλλά πλέον με ελλαδικούς, πρόσεξε το αυτό, με ελλαδικούς όρους. Πώς μεταφράζονται αυτοί? Τι σημαίνει ελλαδικούς όρους? Στην Ελλάδα υπήρχε τότε, η δεκαετία μιλούμε, του 1980. Ήταν η δεκαετία του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 81 έγινε η μεγάλη υποτιθέμενη αλλαγή που κόλλησε στα πολλά θα. Εμείς είπαμε, παραμέναμε, μπορεί να μην ήμουν σε κανένα χώρο, αλλά παράμεινα άνθρωπος ο οποίος ζούσε την πολιτική. Έμενα στη φοιτητική εστία. Πολλοί συνάδελφοι σου, δημοσιογράφοι, ήταν τότε οι φίλοι μου που έτρωγα μαζί τους. Πόλα Σπόντα, Πάρης Ποταμίτης, όλοι αυτοί. Ο Χάσικος, ήταν τους ξέραμε από φοιτητές αυτούς. Είμαστε αυτή η γενιά εμείς, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε μέχρι σήμερα συμπάθειες με αυτούς. Άλλοι είναι δεξιά, άλλοι αριστερά, άλλοι κέντρων. Άλλοι το παίζουν άθεοι, αλλά τους συμπαθώ σαν ανθρώπους. Ήτανε τίμιοι άνθρωποι, με αναζήτηση και με σεβόντουσαν πάντοτε. Τότε λοιπόν στην Ελλάδα, την ελλαδική που είπαμε, κουλτούρα και ευσέβεια, ήταν η εποχή που άρχισε να ακούγεται το Άγιον Όρος. Ότι είναι ένας τόπος πνευματικότητας, ορθόδοξης πνευματικότητας. Δεύτερο, ήταν η εποχή που άκμαζε ο θεσμός των Αγίων Γερόντων.
Πορφύριος, Παΐσιος, Ιάκωβος. Ήταν αυτοί που στη συνείδηση του κόσμου ήταν ήδη καταταγμένοι ως Άγιοι. Όπως το είπες. Μάλιστα. Ακριβώς. Εν ζωή Άγιοι. Πατριάρχες, αρχιερείς, αρχιεπίσκοποι, καθηγητές, όλοι έπρεπε να περάσουν από το κελί του Παΐσιου, του Πορφύριου και το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ στον Άγιον Ιάκωβο. Όλοι. Εμείς λόγω του ότι γνωριστήκαμε με ένα φίλον τότε, τώρα μακαριστός και αυτός, ο Γεράσιμος Φωκάς, για λίγες μέρες Μητροπολίτης Κεφαλινίας, τότε ήταν λαϊκός ο Γεράσιμος, Κεφαλονίτης. Αυτός ήταν 10 χρόνια πιο μεγάλος. Μεγάλη υπόθεση ο νεαρός να έχει φίλους πιο μεγάλους. Κερδίζει εμπειρία. Και αν ο πιο μεγάλος φίλος έχει και ήθος, σε προσέχει. Να μην πέσεις σε παγίδες, να μην ξεστρατήσεις. Με το ανήσυχο πνεύμα που είχα ήταν εύκολο να ξεστρατήσω. Νιώθατε τον πειρασμό. Βέβαια. Αλλά τι, αφενός με είχα τον Γεράσιμο τον Φωκά, ο οποίος κρατούσε τις ανησυχίες και τις δικές μου και πολλών άλλων σε ορθόδοξα όρια. Μας έμαθε να μετανοούμε, να εξομολογούμαστε, να προσευχόμαστε, να νηστεύουμε, να συγχωρούμε, να συμπαθούμε, να συμπάσχουμε με τον πλησίον μας. Να είμαστε φιλάνθρωποι, όχι σκληρόκαρδοι. Ιδιαίτερα στους πονεμένους, στους λεπρούς, μας έπαιρνε στους λεπρούς. Σε φτωχούς, σε περιθωριακούς ταυτόχρονα. Που άλλοι θρήσκοι, αυτούς τους απέρριπταν. Κατάλαβες ως αμαρτωλούς. Λέγαινε όχι. Χριστός είναι για όλους. Ο Γεράσιμος τι έκαμε άλλο. Μας έπειρε σε αυτούς τους Αγίους που προαναφέραμε. Μα όταν παιδί μου δεις έστω και μια φορά στη ζωή σου, έστω και μια φορά, έναν Άγιο, είδες τον Χριστό. Όταν δεις τον Χριστό, μετά κάθε φορά, όποιον άνθρωπο συναντήσεις και ό,τι σκεφτείς και ό,τι επιθυμήσεις, ο Χριστός είναι μπροστά σου. Είναι εύνοια αυτό το πράγμα. Είναι δώρο αυτό το πράγμα. Έτσι το νιώθετε. Βέβαια. Είναι μεγάλο δώρο να συναντήσεις τον Χριστό στη ζωή σου. Στα πρόσωπα όχι ενός Αγίου, ενός επαναλαμβάνου, ενός Αγίου Πορφυρίου, Αγίου Ιακώβου, Αγίου Παϊσίου, Αγίου Ευμενίου. Η μάνα μου, η γιαγιά μου μετά ανακάλυψε ότι και αυτές είχαν αγιότητα βίου. Δηλαδή έμαθα πλέον να αναγνωρίζω, να σου πω μια άλλη λέξη, να μυρίζουμε που υπάρχει ψευτιά και που υπάρχει αλήθεια, που υπάρχει αγιότητα και που υπάρχει υποκρισία και φαρισαϊσμός. Γνωρίζετε αυτούς τους ανθρώπους, παίρνετε τον εμβολιασμό και αποφασίζετε τον δρόμο που θα ακολουθήσετε. Ναι, αυτό με δυσκόλεψε όχι το δρόμος, ο τόπος. Ο τόπος. Ναι. Ο δρόμος σου είπα πολύ γρήγορα, δηλαδή στα 21 μου είχα αποφασίσει, θα γίνω μοναχός. Και αντιλαμβάνομαι με τη σκέψη να κατευθύνεται προς το Άγιον Όρος. Μπράβο, αυτό, αυτό. Τότε με εγωίτευσε πάρα πολύ το Άγιον Όρος. Και πιο πολύ ο Παΐσιος. Ο Παΐσιος ήταν ανένδοτος. Όταν σου λέω ανένδοτος, ο Παΐσιος δεν ήταν πράος και ήσυχος. Όχι πράος, πράος ήταν ο άνθρωπος, Άγιος ήταν. Δεν ήταν ο μαζεμένος Ιάκωβος. Ναι, και ο θορυβώδης. Έντονος. Αυτό που σου είχε να το πει σου το έλεγε και ασπονούσες. Θα σου ρίχνει και λίγο νερό να ξυπνήσεις και θα συνέχιζε μετά. Τέτοιο πράγμα. Τι σας είπε? Οπότε ο Παΐσιος από την πρώτη φορά που τον είδα, 7 φορές. Κύπρο μου λέει,
Έμεινα εκπληκτός. Τότε εγώ δεν είχα διάθεση να γίνω μοναχός ακόμα. Σκεφτόμουν, το υποψιαζόμουν, αλλά θα χτίσεις μοναστήρια. Μα κάνω τις πράγματα εγώ, γερόντα, του λέω. Όχι τώρα, μωρέ μου, τώρα είσαι μικρός, μου λέει, θα μεγαλώσεις. Θα γίνεις εσύ, μου λέει, επίσημο πρόσωπο της Εκκλησίας. Μα εγώ θα κάνω έτσι πράγματα, νομική σπουδάζω. Ας την νομική, μου λέει. Θα την χρησιμοποιήσεις και θα σε χρησιμοποιήσει αυτή. Νομική. Λοιπόν, οπότε, να ρωτήσεις όμως, μου λέει, τον πατέρα που έχεις, τον πνευματικό πατέρα, τον Ιάκωβο. Ό,τι κάμνεις, μου λέει, τελική σφραγίδα πρέπει να είναι του Ιακώβου. Εμείς γνώμη λέμε, παιδί μου. Έτσι μου είπε. Αλλά για μένα ήταν η γνώμη του Παΐσιου, είχε μεγάλη αξία. Ο Άγιος Ιάκωβος ήταν πιο ευγενής, πιο λεπτός, πιο ευαίσθητος, πιο πριγκυπικός, πιο αρχοντικός. Μου έλεγε, παιδί μου, θα κάνεις προσευχή. Έτσι μιλούσε ο Ιάκωβος, θα κάνεις προσευχή. Θα κάνω κι εγώ προσευχή εδώ. Και κάπου θα συναντηθούν στον αέρα οι προσευχές μας και όσοι ως Δαβί θα μας αποκαλύψει. Πράγματι, μετά από ένα χρόνο έτσι συντονισμένης προσευχής να μας φανερώσει ο Θεός το θέλημά του, η αγωνία μου ήταν να μην κάνω το θέλημά μου. Λόγω του χαρακτήρα μου του έντονου που έχω μέχρι σήμερα, κάθε πρωί του λέω, όχι το δικό μου να γίνει, Χριστέ μου. Το δικό σου να γίνει. Λοιπόν, και τότε άκουσα μέσα στην καρδία μου, ενώ ήμουν μπροστά στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ, στη Λάρνακα να πας στον Πάτερ Σιμεών, τον οποίον είχα δει μόνο δύο φορές. Ένας αρχιμαντρίτης, τότε ο Πάτερ Σιμεών, άγνωστος. Ναι, το ακούσατε ως φωνή μέσα. Μέσα μου. Και ήταν συνεχόμενο, δεν ήταν μια φορά. Συνεχώς, επαναλαμβανόταν. Πήγα στον κύριο Ευμένιο, που ήταν ένας άλλος Άγιος τεραστίων διαστάσεων και αυτός, μαθητής του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, από την Κρήτη, και του το είπα. Του λέω, είναι ψυχολογικό αυτό που ακούω. Συμβαίνει κάποτε, ξέρεις. Είναι πλάνη του σατανά και αυτό συμβαίνει. Είναι του Θεού. Μου λένε το πνεύμα των Άγιων. Είναι το πνεύμα των Άγιων και μιλάς στην καρδιά σου. Εκεί θα πας, μου λέει. Και το 1987 ήρθα μοναχός στον Άγιο Γεώργιο των Κοντών, μέσα στη Λάρνακα δηλαδή. Ζήσαμε εκεί μαζί με τον Γέροντα. Και εντωμεταξύ αργότερα ήρθε και ο νυν Μητροπολίτης Κητίου Νεκτάριος και οι τρεις μας το 1994 αρχίσαμε να χτίζουμε το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στους Τρούλους, το Μαυροβούνι. Λοιπόν, εκεί έμειναν λίγα χρόνια, από το 1994 που ξεκινήσαμε τη δουλειά, το 1996 εγκατασταθήκαμε και το 1998, αφού είχαν προηγηθεί εδώ τα παγκρατιακά, όπως ξέρεις, για δύο χρόνια, είχε αναλάβει μετά που η Σύνοδος αποφάσισε να μείνει ο θρόνος της Μητρόπολης Μόρφου κενός. Για δύο χρόνια, ναι. Για δύο χρόνια ανάλαβε ο μακαριστός Μητροπολίτης Κυρινίας Παύλος τη συνδιαπήμανση. Ο κόσμος εδώ όμως ήθελε έναν δικό του Μητροπολίτη και οι ντόπιοι και πιο πολύ οι μορφίτες που είχαν και το πρόβλημα ότι πρέπει η μόρφου να ακούγεται λόγω κατοχής. Οπότε τόσο οι ζωδιάτες που με ήξεραν λόγω της καταγωγής μου και οι μορφίτες που με γνώρισαν τότε ήρθαν και με βρήκαν. Τους λέω, μα εγώ δεν ξεκίνησα τη ζωή μου για να
Και δεν χτίσαμε μοναστήρι για να πάω να γίνω στα 36 μου Μητροπολίτης. Ο κόσμος εκεί του λέει τον Παγκράτιο που θέλει. Δεν είναι εμένα που θέλει. Εγώ του λέω, ξέρω ότι θα γίνω κάποτε επίσκοπος. Μου το είχε πει ο Άγιος Ιάκωβος. Το θεωρούσα πολύ νωρίς. Και με φόβιζε η κατάσταση που θα βρίσκα εδώ, μιας επαναστατημένης Μητρόπολης. Λοιπόν, με τον πατέρα Παγκράτιο γνωριζόμασταν. Από την Αθήνα, τότε που πήγαινα αγρυπνίες, αυτό σαν θεολογική, εγώ ήμουν νομική, λίγο πιο μεγάλος που μένα. Όταν τον ερώτησαν, ας πούμε, οι Παγκρατιακοί εδώ, τους είπε, αν είναι να γίνει κάποιος και να μην με διώξει, να μην με δυσκολέψει, αυτός είναι ο νεόφυτος, τους είπε. Θυμάμαι που ήρθαν μερικοί από τους λεγόμενους Παγκρατιακούς και με βρήκαν κάτω στο μοναστήρι και με παρακάλεσαν να δεχτώ. Εγώ δεν δέχομαι τότε. Ήταν και εκρηκτική η κατάσταση. Πάρα πολύ, παιδί. Χάμος. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν τόσο ο φόβος τι θα βρω εδώ, είχατε αυτό σαν έγνοια, ήταν το ότι αγάπησα πάρα πολύ το μοναστήρι που χτίζαμε. Ναι. Κατάλαβε, μου πέρασε, χρειάστηκα χρόνια για να ξεπεράσω αυτήν την αγάπη. Πώς χωρίζεις από τον πρώτο σου έρωτα, ρε παιδάκι μου. Έτσι. Και συνέχεια, ενώ σου προσφέρεται κάτι άλλο, λες, μα... Η καρδιά μου είναι, η καρδιά μου είναι στη Δήμητρα. Κατάλαβες. Ναι. Κάπως έτσι. Και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ εγώ με αυτό. Διότι εγώ ήμουν γεννημένος για μοναχός. Αφού τους λέω πολλές φορές, ρε, να βρεθεί τώρα ένας να αναλάβει και να, έχω, να ξέρω όμως να αγαπήσει τον κόσμο εδώ. Είναι κρίμα ο κόσμος, διότι τώρα δημιουργήσαμε μια ωραία σχέση με τον κόσμο εδώ. Που να νιώθω ότι αγαπά τη Μητρόπολη και θα τη βοηθήσει να του δώσω τη Μητρόπολη και να πάω σε έναν κελί να κατοικήσω. Μ' αρέσει ο μοναχισμός. Ναι. Αλλά αφού και οι γέροντες βλέπεις μου το είπαν εξ αρχής, ότι η ζωή η δική σου, μου λέει, δεν θα είναι αυτή που νομίζεις. Είπα, θα είσαι πάντα μέσα σε πολύ κόσμο και ο μοναχισμός σου θα είναι μέσα στον κόσμο. Έτσι μου είπα. Πώς νιώθατε τότε που τελικά πήρατε την απόφαση και αναλαμβάνατε μια Μητρόπολη για την οποία είχαν γίνει τόσα γεγονότα προηγουμένως με τον πατέρα Παγκράτιον, έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζετε ακόμη και σήμερα έχει έρισμα μέσα στη Μητρόπολη. Δηλαδή ναι, και συμπάθεια και αγάπη και τα πάντα. Μα και αυτός έδωσε αγάπη και παίρνει αγάπη. Είναι φυσικό αυτό. Του το αναγνωρίζετε. Πώς. Τι καλόγερος είμαι. Άμα δεν αναγνωρίζω τους ανθρώπους που αγαπούν τον λαό της Κύπρου. Αλίμονο. Έναν καλό του πατρός Παγκρατίου ήταν αυτόν, ότι σε όλες τις ανάγκες του κόσμου εδώ ήταν παρόν. Ήταν, γι' αυτόν και η αγάπη που εκδηλώθηκε έτσι προς τον ίδιο. Η Σύνοδος είχε άλλη άποψη. Ο ίδιος μετά τον ερώτησα και τελευταία που έχουμε επαφές, του λέω, πάτερ, πέρασαν τα χρόνια, του λέω. Δεν είναι δύσκολο για μένα τώρα, εάν εσύ θέλεις να επιστρέψεις ή στην ιεροσύνη σου, είσαι αρχιμανδρίτης. Έχεις ένα πτυχίο, μαθαίνει και καλά Ιταλικά, πήγε στην Ιταλία. Έχουμε έναν ανάγκη σαν Μητρόπολη, του λέω. Θες να έρθεις στη Μητρόπολη μέσα να μένεις μαζί μου, είμαστε με άλλους δύο αρχιμανδρίτες εδώ. Λοιπόν, έλα κι εσύ, να είμαστε τέσσερις. Θες να μείνεις έξω όπως έμενες, του λέω, είτε σκουριώτης, αν είτε σε κάποιον από τα χωριά που αγαπάς της κάτω σωγιάς, είναι εκεί, του λέω. Λοιπόν, όχι, όχι, μου λέει, βρήκα το ρυθμό μου, έχω την κυβωτό μου, εννοεί τα ζώα που εκτρέφει.
Έχουμε καλές σχέσεις, μου λέει, δεν σε ενοχλώ, δεν με ενοχλάς. Του λέω, μα ο κόσμος με ρωτά από εδώ, από εκεί. Ιδιαίτερα παλαιότερα, όχι τώρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ ήξερα την αλήθεια του Παγκράτιου και την ξέρω καλύτερα από πολλούς αλλούς, γιατί μου εμπιστεύτηκε ο άνθρωπος όταν πρώτο ήρθα εδώ. Αλλά δεν βγήκα ποτέ, μου βλέπεις. Πρώτη φορά μιλώ περί Παγκρατίου σε εκπομπή. Και άλλοι με ρωτούσαν και ξέρω νομική και ξέρω άμα θέλω να υπεκφεύγω. Και να μην πληγώνω ανθρώπους και πράγματα. Όμως τώρα βλέπω ότι τα πράγματα ορίμασαν. Και του είπα, πάτερ, όποτε θέλεις, πες μου να το πάρω στη σύνοδο να αποκατασταθείς. Σε ένα χωριό ή στη Μητρόπολη μέσα, να αναλάβεις ως αρχιμανδρίτης. Και γραπτός ο ίδιος, το έφερε στη Μητρόπολη για να υπάρχει, είπε ότι είμαι ικανοποιημένος με αυτό που κάνω τώρα και επί του παρόντος δεν ενδιαφέρομαι να αναλάβω. Άρα η πρότασή μας είναι ανοιχτή, μας είναι καθαρή απέναντι του, θέλω να πω. Έτσι. Άρα εσείς τον έχετε κατατάξει στο σήμερα ως έναν άνθρωπο ο οποίος, παρά το γεγονός ότι έχει τη συγκεκριμένη ασθένεια, η οποία μπορεί να δημιουργεί και αμφιβολίες σε πολλήν κόσμο, ναι, είναι ικανός να επιστρέψει. Μα κοίτα, και τώρα προσφέρει με τον τρόπο του. Ναι. Δηλαδή το ότι πηγαίνουν άνθρωποι, τον βλέπουν, τους συμβουλεύει. Δεν μου λες, ο Άγιος Παΐσιος ήταν δεσπότης, ήταν ιερομόναχος, ήταν πνευματικός, τίποτα δεν, μοναχός ήταν. Και έγινε ο Μέγας Άγιος της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν και οι καριερίστες. Ο Νεόφυτος και ο Παγκράτιος δεν είμαστε καριερίστες. Αυτό για τους ανθρώπους της Μητρόπολης Μόρφου το έχουν καταλάβει. Και για τους δυο μας. Έτσι. Και αυτό είναι μια ευλογία. Και νομίζω με αυτόν τον τρόπο και οι δύο υπηρετούμε την Εκκλησία. Αύριο μπορεί να πεθάνω. Μπορεί να παραιτηθώ. Μπορεί. Να έρθει κάποιος τρίτος. Έχω αποκομίσει την εντύπωση και θα σας το πω, γιατί σέβομαι πάρα πολύ την ειλικρίνεια σας και το γεγονός ότι μιλάτε από μόνος σας για πρώτη φορά για το θέμα του Παγκράτιου, ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να επαναφέρει έναν τέτοιο θέμα με τον μακαριότατο που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή νιώθει ότι είναι ένα στίχος η συγκεκριμένη περίπτωση. Οφείλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, σας το λέω. Τον απασχολεί. Εμένα δεν μου είπε μέχρι σήμερα ότι το πρόβλημα είναι ο νυν Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Μου είπε, είμαι ικανοποιημένος με αυτό που κάνω τώρα. Μας έδειξε και εμάς τότε που πήγαμε ότι όντως είναι ευτυχισμένος με τη ζωή που κάνει. Έτσι. Αλλά σε εγώ με απόλυτα το γεγονός ότι μας ξανοιχτήκατε για αυτό το θέμα. Ήθελα να σας ρωτήσω, το είχα προγραμματίσει και ομολογώ ότι περίμενα διαφορετικές απαντήσεις. Σας το λέω ειλικρινά. Και θέλω να είμαι και εγώ ειλικρινή. Είναι άνθρωπος των εκπλήξεων. Έτσι. Ο δημοσιογράφος που θα έρθει κοντά μου πρέπει να είναι έτοιμος. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στη μετέπειτα πορεία. Μετά το 1998 ήρθατε εδώ. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν τα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας μου, το 2003, που είχαμε την πρώτη σας επίσκεψη στον Άγιο Μάμα. Τότε, ναι, ήταν. Και το 2004 που είχαμε την πρώτη λειτουργία. Στον Άγιο Μάμα, ναι. Ναι. Και θυμάμαι τη μορφή σας χαρακτηριστικά, έναν άνθρωπο ήπιον τόνων, έναν άνθρωπο με ήπιον λόγων. Και θα το φέρουμε σιγά σιγά στο σήμερα, όπου ακούγονται και λέγονται διάφορα για τον πύρινο σας λόγο, για φιλεγόμενη προσωπικότητα. Σας έχουν αποδώσει και πολλούς χαρακτηρισμούς. Αντιλαμβάνομαι τα διαβάζετε κι εσείς. Εγώ δεν διαβάζω. Δεν διαβάζετε. Τα ακούτε όμως. Ακούω όμως. Ναι. Και θέλω να έρθουμε σιγά σιγά με αφετηρία εκείνη την εποχή, σιγά σιγά στο σήμερα και σε κάποιες θέσεις που έχουν εκφραστεί από εσάς. Ναι. Τι θυμάστε τότε,
εκείνη την, αντιλαμβάνομαι, σημαντικότατη στιγμή και για τον Μητροπολίτη Νεόφυτο, αλλά και για τον Όμηρο, θα έλεγα, εκείνον το παιδί το οποίο επέστρεφε στις περιοχές. Μπράβο, σε ευχαριστώ που συνδυάζεις τον Νεόφυτο με τον Όμηρο, έτσι, διότι όσον και ο μοναχισμός να θέλει να ξεπεράσουμε το κοσμικό μας όνομα και γίγνεσθε, το κουβαλούμε μέσα μας και μόνον οι Άγιοι κατορθώνουν να το μεταμορφώσουν. Εμείς είμαι τα παιδί μου Άγιοι κατ' όνομα. Άγιος Μόρφου που λένε, κατάλαβες, Άγιος Κυρινίας, κατ' όνομα. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο Θεό. Η ελπίς αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται. Τότε πράγματι έχεις δίκιο και για μένα. Μετά δηλαδή, αν με ρωτήσεις οι σημαντικότερες στιγμές του βίου μου που με καθόρισαν, ήταν η γέννησή μου, η βάφτισή μου, ο θάνατος του πατέρα μου, ο θάνατος του χωριού μου, την ώρα που εφεύγαμε, θυμάμαι που γύρισα το κεφάλι μου και είπα να δω το καμπαναριό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μήπως και δεν το ξαναδώ. 12 χρονών παιδί. Θυμούμαι τον λογισμό που έκανα. Και γύρισα έτσι το κεφάλι μου για να φωτογραφίσει η μνήμη μου το καμπαναριό του χωριού μου. Το δε ξεχνώ. Σε ελάχιστες μέρες μετά νεκροφιλήσαμε τον αδερφό μου, τον Πέτρο. Μετά πήγαμε φοιτητές. Μετά δυνατή στιγμή ήταν η συνάντηση που σου είπαμε, τους Αγίους. Μετά, όταν συνάντησα τους γέροντες εδώ στην Κύπρο, τον γέροντα μου Σημεών και τον γέροντα του Σταυροβουνίου, τον γέροντα των γερόντων, τον Αβά Αθανάσιον του Σταυροβουνίου. Λοιπόν, μετά είναι το 2003. Ξαφνικά ο Ντεχτάς ανοίγει τα οδοφράγματα. Λοιπόν, και πού είμαι εγώ εκείνες τις μέρες? Είμαι στην Αθήνα, γιατί με κάλεσε το Ίδρυμα Γουλανδρή Χόρν ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου, που είχε έρθει και ήταν υπό την αιγίδα του ένα μεγάλο συνέδριο για την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Η πρώτη μου επιθυμία ήταν να γίνω αρχιτέκτονας. Όταν με ρωτούσαν η μάνα μου, τι θα γίνεις γέ μου που να μεγαλώσεις? Αρχιτέκτονας, έλεγα, και περνά και ύφος. Έτσι. Αυτόν το αποθυμένο μου έμεινε. Μέχρι σήμερα. Ναι, και όλη μέρα αρχιτεκτονώ. Βλέπω οικοδομές, μου αρέσει να είμαι στο Ιαπί, που είναι ο δεσπότης στα κτίσματα. Ναι, ή ξομολογώ ή είμαι στα κτίσματα και βλέπω διάφορες δουλειές που γίνονται. Και έτσι με διάφορους αρχιτέκτονες είμαι οι καλύτεροι φίλοι. Με μερικούς είμαι και οι καλύτεροι οκτροί. Διότι βλέπω την καταστροφή που γίνεται στην Κύπρο. Αυτήν την άναρχη δόμηση που λέμε. Το άσχημο, παιδί μου, το άσχημο περνά μέσα μας και γίνεται η ζωή μας μπετόν. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κτίζουμε μας καθορίζει μετά. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και τότε λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα που σου περιγράφω, ήμουνα εκεί στο συνέδριο της αρχιτεκτονικής και ακούω εγώ ότι ανοίχτηκαν οδοφράγματα. Ήταν τότε διακαινήσιμος μετά το Πάσχα. Παναγία μου, λέω, και εγώ να απουσιάζω να είμαι εδώ τώρα να κάνω ομιλίες. Και πήγαμε και κάτσαμε 1,5 ώρα με τον Πατριάρχη, οι δυο μας, και όταν τον ερώτησα πώς συμπεριφέρονται τώρα οι ιεράρχες της Κύπρου απέναντι σε αυτά τα νέα δεδομένα, τα οποία, του λέω, θα ανοίξουν τεράστιους ορίζοντες. Και μου έκανε εντύπωση που είχα την ικανότητα να δω τους ορίζοντες. Μέχρι και για το έγκλημα του είπα.
τις μαύρες αγορές που θα γίνονται, τη διακίνηση λευκής και μαύρης σαρκός, των ναρκωτικών, λοιπόν, τα προσκυνήματα, την επανασύνδεσή μας με τη μνήμη μας την πληγωμένη, ότι είμαστε ξαφνιασμένοι, δεν είχαμε καθοδήγηση από κανένα. Ε? Ο αρχιεπίσκοπος, ο τότε αρχιεπίσκοπος, ήταν άρρωστος. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ο άνθρωπος. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο κάθε Μητροπολίτης έπρεπε να σηκώσει το φορτίο, το ιστορικό φορτίο μόνος του, στην περιοχή του. Και ο ίδιος μου είπε, εγώ αν ήμουν στη θέση σας, ούτε δεύτερη ημέρα δεν θα άφηνα που να μην πάω το ταχύτερον, αν σας επιτρέψουν οι Τούρκοι, μου λέει. Έτσι. Πρώτο μου λέει, γιατί υπάρχει ανάγκη προσωπική να επανασυνδεθεί ο νεόφυτος με τον Όμηρο, το που είπες εσύ. Και δεύτερο μου λέει, όταν ο επίσκοπος συμπληρώσει, μου λέει, το πάζολ της ψυχής του, αυτό μου λέει το συμπλήρωμα και το περίσσευμα θα το δώσει στο ποιμνίον του. Αφήνω το γεγονός, μου λέει, ότι έχετε υποχρέωση πνευματική. Αυτοί όλοι οι νεκροί, μου λέει, που είναι εκεί θαμμένοι, δεν θέλουν έναν τρισάγιον. Ποιος θα τους κάνει, μου λέει, ο Χότσας. Όλα τα βουνά του πενταδαχτύλου, μου λέει, είναι σπαρμένα με ελληνικά κόκκαλα. Άταφα. Ποιος θα τους κάνει τρισάγιον αυτούς τους ανθρώπους, μου λέει. Οι εκκλησίες. Του λέει, μα δεν θα μας επιτρέψουν, Παναγιώτατε. Στην αρχή θα κάνεις μια παράκληση. Έναν τρισάγιο. Μετά θα κάνεις έναν όρθρο. Στο τέλος είσαι πολιτικός. Τι πήρε το πτυχίο, μου λέει, της Λευκής, μου λέει. Ο Τούρκος, μου λέει, θέλει κολακία. Είναι και γνώστης της κατάστασης. Βέβαια. Σας ζει αυτός από μέσα. Οπότε ξυγνωρίστηκα. Κατάλαβα ότι με βάζει ενώπιον ευθυνών. Και ήξερα τι σημαίνει κυπριακή κοινωνία, κόμματα, εθνικοφροσύνες, πατριωτισμοί, ιδεολογίες αριστερές, πώς θα εκμεταλλευτούν όλοι αυτοί και οι μεν και οι δε το μόρφου. Τα ξέρα. Λοιπόν, κατεβαίνω στην Λάρνακα. Μένω στο μοναστήρι το αγαπημένο, του Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Το αποθυμένο. Μπορεί. Το αποθυμένο. Λοιπόν, οπότε εκεί το πρωί πάω στη λειτουργία. Και έρχεται ο γεροντάς μου, ο πάτερ Σιμεών, ήσυχος, ήσυχος, με ελαφρό μηδίαμα, μου λέει, καλώς όρισες, σπότη μου, καλώς σας βρήκα, γέροντα, ασπαστήκαμε. Τι θα κάνεις μετά τη λειτουργία? Θα πάω στη Μητροπολή μου, του λέω. Εννοώντας την Ευρύχου. Πολύ σωστά, μου λέει, πρέπει να πας στη Μόρφου. Να πάτε, μου λέει, από το Πέργαμος. Το Πέργαμος είναι δίπλα από τους Τρούλους. Και σιγά σιγά, μου λέει, μέσω λύσης, να πάτε προς τη Μόρφου, να πάντοτε να φοράς το εγκόρπιό σου, ένα σκούφο στο κεφάλι σου και να κρατάς, μου λέει, και ένα μπαστούνι. Ο Τούρκος, μου λέει, θέλει εξουσία. Πρέπει να νιώθει την εξουσία, μου λέει. Οπότε επήγα. Είχατε κατηγορηθεί τότε από διάφορους και κύκλους. Τώρα και παλιά, αλλά τότε πολύ τότε, ναι. Τότε με πείραξε, αλλά εκπαιδεύτηκα. Για μη ξεχνάς τη μάνα έχω. Που μα τι μας καλλιέργησε. Όταν μας κατηγορούν και ειδή άδικα, ξοφλούμε. Διότι και εμείς έκαμε αμαρτίες, έκαμε και εμείς λάθη. Έτσι. Κάποιους άλλους επληγώσαμε και εμείς. Έτσι. Επίσης ο Χριστός τι είπε, αγαπητέ μου. Μακάρι εστέ, όταν ονειδήσουσι και διώξωσι και ύποσι πάμπον ηρωρήμαν καθημών, ψευδόμενη ένε και νεμού. Ακού παρακάτω. Χαίρετε και αγαλιάστε. Να χαίρεστε, λέει, και να αγάλεστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Τώρα, όλοι οι επίσκοποι εκτός ενός λειτουργούν στα κατεχόμενα. Έπρεπε κάποιος να ανοίξει το δρόμο. Έπρεπε κάποιος να πετροβοληθεί. Έπρεπε και οι πατριώτες τότε να εξαντλήσουν τον πατριωτισμό τους. Μου έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, παιδί μου, πρέπει, μου λέει, να συγχωρέσεις τον Χριστό που σου πήρε τον πατέρα σου.
Τι πατέρας θα γίνεις αύριο εσύ, τόσων ανθρώπων, όταν γίνεις επίσκοπος? Πού να ξέρα κι εγώ, νόμιζα ότι η πατρότητά μου εξαντλείται στην Ευρύχου και στο Ακάκι και στους πρόσφυγες της Μόρφου. Ε? Και πηγαίνουμε και μου στα κατεχόμενα και έρχονται οι Τουρκοκύπριοι. Και επειδή ακούαν κάποιες δηλώσεις, έκανα τότε μια συνέντευξη στη Σεφιούλο Λουτάνου. Λοιπόν, μετά ήρθαν άλλοι, γίναμε ειδικοί σε συνεντεύξεις. Και μιλούσα περί συνυπάρξεως, που τότε μιλούσαν όλοι, δεν ήταν μόνο του εις αριστεράς. Ο συναγερμός έγινε πιο συνυπαρξιακός τότε, λόγω η ανάγκη των καιρών. Και όλοι λέγαν τότε είναι προοδευτικός ο Μόρφ. Ο Μόρφ ήταν χριστιανός. Ο Χριστός λέει και άλλα πρόβατα έχω. Αουκέστη εκ της αυλής ταύτης. Λοιπόν, εγώ βρήκα αυτά τα άλλα πρόβατα του Χριστού. Και δεν ήταν μόνο οι Τουρκοκύπριοι, και οι Έπικοι. Ο ένας ήθελε την εικόνα της Παναγίας. Ο άλλος ήθελε την ευχή μου. Ο άλλος ήθελε να ξομολογηθεί τις ενοχές του. Ο άλλος να μου πει για πόσους Έλληνες έσφαξε. Ο άλλος να μου πει τα παράπονα του που έχει που τους παπάδες. Που το γρίβα. Λοιπόν, που τους Έλληνες. Που τους Τούρκους της Τουρκίας. Και να βλέπεις τα παιδιά να κλαίνε και να σου φυλάνε τα χέρια. Γιατί τους δίνεις απαντήσεις, λέει, για το ψυχή τους. Κατάλαβα δηλαδή ότι δεν πηγαίνουμε να πεκεί οι αρχιερείς και οι ιερείς για τη δικοινοτική ομοσπονδία, που δεν θα γίνει ποτέ. Ούτε για τις συνομιλίες, οι οποίες δεν θα ξαναρχίσουν ποτέ. Γιατί είστε τόσο απεσιόδοξος? Δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι αισιόδοξος. Επειδή είμαι αισιόδοξος τα λέω αυτά. Άρα πραγματιστικά το βλέπετε. Τελείωσε αυτή η πορεία του Κυπριακού, αυτόν το είδος επαφών που μας επέβαλαν οι ξένοι. Τώρα θα μας επιβληθούν τα γεγονότα μέσα από τον προφητικό λόγο του Αγίου Παϊσίου, αλλά και την ανάγνωση των γεωστρατηγικών σημείων. Το ότι διαβάζω, μελετώ ότι το σύγχρονο γίγνεσθε. Αυτά που έλεγα εγώ πριν 5 χρόνια ως προφητείες Αγίων, τώρα είναι ειδήσεις. Τι περίμενα δηλαδή αυτοί όλοι, ότι ο Μόρφου θα είναι το ήπιο παιδάκι που είδαν το 2003, που ακόμα έψαχνε τη μοναστική του επιλογή. Αλλά κι εγώ έκανα λάθη τότε. Ποια ήταν τα λάθη σας? Ναι. Πρώτον, το λάθος μου ήταν ότι δεν κατάλαβα ότι το σχέδιο Νανάν ήταν παγίδα. Ψήφισαν ναι. Δεν είπα του κόσμου όμως ψηφίστε ναι. Είπα θα ψηφίσω ναι. Αισθανόμουν ότι από τη στιγμή που μου επιστρέφεται σχεδόν όλη η Μητρόπολη Μόρφου, έχω υποχρέωση να την παραλάβω. Ήξερα ότι το όχι θα νικήσει. Είχα μια στρατηγική, λέω, θα πεις ναι για να μπορέσεις να διορθώσεις μερικές εκκλησίες. Από εκεί. Μέχρι να έρθουν οι ευλογημένες στιγμές της γενικής ανακατάταξης που θα συμβεί, ήδη ξεκίνησε. Μετά τον πόλεμο Συρίας, Λιβύης, σε λίγο στο Αιγαίο θα έχουμε ιστορίες, λοιπόν και αλλού, και ο μεγάλος Ρώσο-Τουρκικός πόλεμος, ο οποίος επίκειται. Λοιπόν, αυτά θα προκαλέσουν ανακατατάξεις όχι μόνο στην Κύπρο, σε όλον τον δουνιά, από την Αργεντινή μέχρι την Ιαπωνία. Αυτά που διάγουμε σήμερα, εσείς τα αποδίδετε σε στην πράγματα τα οποία... Ναι, στην αμαρτία μας, αλλά θεωρείτε ότι ζούμε προφητείες που έχουν... Ναι, βεβαίως, τα έχουμε, τα είχαν πει.
και για βιολογικό πόλεμο. Πατέρ Ιωάννης Καλαΐδης, ένας αγιότατος έγχαμος ιερέας εις τις Σέρες, είπε: θα γίνει ένας φοβερός, λέει, πόλεμος, πρώτα βιολογικός, μετά γεωλογικός και ύστερα, λέει, θα είναι θερμός. Τώρα ζούμε το βιολογικό. Τι είναι αυτό που ζούμε τώρα, νομίζω? Είναι μια απλή επιδημία? Όχι. Βιολογικός πόλεμος είναι. Αλλά για να το κατανοήσουμε, να περιμένουμε μέχρι το Γενάρη. Γιατί μέχρι το Γενάρη? Γιατί τότε όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί υγείας θα βγάλουν τις στατιστικές τους. Και μόνο τότε θα καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Έτσι. Εσείς το θεωρείτε στημένο όλο αυτό? Τι? Το βλέπετε στημένο? Κατασκευασμένο, όχι στημένο. Στημένο σημαίνει σκηνοθετημένο. Όχι, υπάρχει. Αφού έχουμε νεκρούς, τι λέμε τώρα? Λοιπόν, έχουμε μάσκες. Κάποιος εδώ προηγουμένως δεν με μάσκα ο άνθρωπος. Δεν είναι χαζοί αυτοί που βάζουν μάσκα. Λοιπόν, και πρέπει να γίνεται και πρόληψης, πρέπει να γίνεται και ένα σχεδιασμός και καραντίνα. Αυτά είναι αρχαία μέσα, αγαπητέ μου. Δεν είναι τώρα που έχουμε επιδημίες. Η ιστορία γράφτηκε από τους πολέμους, τα γεωλογικά φαινόμενα και τις επιδημίες. Ακούς? Αυτά τα τρία. Λοιπόν, κάθε λίγα χρόνια έχουμε μια επιδημία. Απλά αυτή η επιδημία η τωρινή, του λεγόμενου κορονοϊού, λοιπόν, την τραβάνε από τα μαλλιά η νέα τάξη πραγμάτων. Για να πετύχει τι? Ναι. Για να πετύχει η παγκοσμιοποίηση. Και η στόχη της νέας τάξης πραγμάτων, που είναι η μείωση του πληθυσμού, ο έλεγχος αυτών που θα ζήσουν, και ο έλεγχος θα γίνει ψηφιακά, θα γίνει τεχνικά τώρα. Γίνεται μια συνεργασία, μυστική συνεργασία ιατρικής, ψηφιακής τεχνολογίας, νανοτεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, όλα αυτά. Ο Bill Gates οργανώνει μαζί με την ομάδα του όλων των δουνιά. Και οργώνει όλων των δουνιά μόνο που ξύπνησε κι ο άλλος. Ο Πούτιν. Και οι Κινέζοι. Και φαίνεται ότι η Κίνα σε αυτόν τον βιολογικό πόλεμο έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Τραμπ το έχει καταλάβει και το λέει. Ξέρεις ποια είναι η είδηση η πρωινή σήμερα? Η αποκήρυξη ως σχέσεων με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτό είναι η είδηση. Είσαι καλός δημοσιογράφος. Διαβάζω, ενημερώνομαι. Έτσι. Ένα πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι η πολλή πληροφόρηση. Ναι, σωστό. Δεν ξέρεις τι να επιλέξεις. Και παραπληροφόρηση. Και fake news. Λοιπόν, και προφητείες και ψευδοπροφητείες. Και σε εμάς υπάρχει, μην νομίζεις. Και αγιότητα και ψευτοαγιότητα υπάρχει. Και ευσέβεια και ψευτοευσέβεια υπάρχει. Παντού υπάρχει το ψέμα. Ευθύνη μας είναι και ημών, ιδιαιτέρως των δημοσιογράφων και των επισκόπων, να διακρίνουν τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Όποιος από εμάς, αγαπητέ Κωνσταντίνε, το υπηρετήσει αυτό, έναντι οποιοδήποτε κόστος. Σου λέω, ενώπιον του Θεού θα θεωρηθεί μάρτυρας και ομολογητής. Άρα εσείς έτσι το βιώνετε, έτσι το βλέπετε. Έτσι. Και γι' αυτόν δέχεστε και τις κατηγορίες. Γιατί όχι, είναι δικαίωμα τους. Όπως έχω δικαίωμα και ευχαριστώ όλους αυτούς που με επιτρέπουν να έχω άποψη. Μπορούσαν να μου κλείσουν το στόμα. Με ποιους τρόπους δηλαδή? Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Απλά εγώ δεν έχω... Μου είπαν κάποτε ο Αρχιεπίσκοπος, μου λέει, ξέρεις, αυτός ο Αρχιεπίσκοπος, έχουμε μεγάλες διαφωνίες και διαφορές, αλλά έχουμε και μεγάλα κοινά. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εσέναν ο Θεός σου έδωσε πολλά ταλάντα. Εμένα μόνο δύο μου έδωσε ένα γεμόρφο. Αλλά τα έχεις αυτά τα δύο κι εσύ. Του λέω, ποια είναι τα κοινά μας ταλάντα, μακαριότατε? Αυτά που σου λέω πριν 10 χρόνια. Μόλις έγινε αρχιεπίσκοπος, μου λέει, έχω θάρρος και θράσος και θα χρησιμοποιήσω και τα δύο για το καλό της Εκκλησίας της Κύπρου. Και έχεις και εσύ, μου λέει, θάρρος και θράσος. Έχουμε διαφορές και διαφωνίες και είμαστε και διαφορετικών εποχών, άνθρωποι, μου λέει. Όμως, μου λέει, σε παρακαλώ, τα τάλαντά σου να τα χρησιμοποιήσεις για το καλό της Εκκλησίας. Αυτή μας έκαμε, μου λέει, Άγιε Μόρφου ανθρώπους.
Τι είμαστε εμείς οι δυο, μου λέει, δύο ορφανά. Αυτό ξέρεις πόσο με άγγιξε που μου είπε. Πάρα πολύ. Σπάνια θα ακούσεις τον Μόρφου να κατηγορεί τον Αρχιεπίσκοπο. Έστω και αν αυτός λέει για μένα, για διάφορες θέσεις μου, απόψεις μου, εγώ όχι, το έχω αρχή μου αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει αυτή η αγάπη που έχει στην Εκκλησία της Κύπρου. Ναι, με έχετε προλάβει, γιατί θα σας ρωτούσα για το γεγονός ότι έχει αναφερθεί και για συμπεριφορές σας και για τον τρόπο που λειτουργήσατε και τώρα. Δεν καταλαβαίνει τον τρόπο μου, γιατί έχουμε άλλη εποχή και δεν τον αδικώ. Μου είπε κάποτε ένας φίλος, πολύ στενός φίλος, είναι επώνυμος, δεν θα πω το όνομά του, ξέρεις, μου λέει, ποιο είναι το πρόβλημα μαζί σου. Με μένα εννοεί. Του λέω, ποιον είναι, η επιτάχυνση. Είσαι μπροστά από ορισμένα πράγματα, μου λέει, 5 με 10 χρόνια. Οπότε, μου λέει, μέχρι να σε καταλάβουν οι Κύπροι, 5 χρόνια σε κατηγορούν. Άρα δεν σας ενοχλεί, για παράδειγμα, το ότι αναφέρθηκε σε σόου το οποίο φωτογράφιζε εσάς. Όχι, είναι άλλο φωτογράφιζε. Άλλο φωτογράφιζε. Ναι, ναι, ναι. Ο Μόρφου δεν είναι showman. Διότι αν ο Μακαριότατος εννοούσε εμένα, τότε είναι και ο αυτός του. Άλλον φωτογράφιζε. Σας άδειασε και εσάς όμως. Πολλές φορές. Αυτό το παίρνετε προσωπικά ή... Παλαιότερα με πείραζε. Ναι. Τώρα χαμογελώ και τώρα τον κατανοώ πάρα πολύ και μπορώ να σου πω μερικές φορές έχουμε και μια υπόγεια συνεννόηση. Δηλαδή... Όχι τηλεφωνική και, έτσι, ναι, και σκοπιμότητες. Με τον Μακαριότατον επειδή έχουμε κοινό στόχο. Ο στόχος είπαμε ποιος είναι. Να κρατηθεί η σχέση των Ελλήνων της Κύπρου με την Ορθόδοξη Εκκλησία σε όσο γίνεται πιο υψηλό επίπεδο. Διαφορετικά δεν είμαστε τίποτε, ούτε ως Έλληνες της Κύπρου, είτε ως κάτοικοι της Κύπρου. Καταλάβουμε ποιες είναι οι αναδυόμενες δυνάμεις, λοιπόν, και ποιες είναι οι μελλοντικές απειλές των Κυπρίων. Με βλέπεις περίεργα και εκπλήσεσαι. Ο Αρχιεπίσκοπος όλα αυτά δεν καταλαβαίνει, αγαπητέ. Χωρίς να κάθεται να μελετά όπως το Μόρφου γεωπολιτική και προφητείες. Γι' αυτό σου λέω, έχει έναν υπόγειον τρόπο αυτός ο άνθρωπος. Τώρα, οι δηλώσεις πολλές φορές τις προκαλείτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Και μάλιστα από έναν τέτοιο κάπως πρωτόγονο άνθρωπο σαν τον Αρχιεπίσκοπο, δεν είναι τίποτα δύσκολο, με έναν παφήτικο τρόπο να... Αλλά εγώ είμαι πέρα από τα φαινόμενα. Έτσι. Τι εννοείται με αυτό. Δηλαδή μπορώ να σε συμπαθήσω ή να σε αντιπαθήσω πέρα από αυτό που βγάζεις προς τα έξω. Μου έδωσε ο Θεός αυτόν τον δώρο να βλέπω μέσα σου. Πώς τεκμηριώνεται το γεγονός, όπως εσείς το εκφράζετε, ότι πολλά από τα γεγονότα που ζούμε είχαν προβλεφθεί από αυτούς τους Αγίους Πατέρες? Ένα λεπτό. Αυτό είναι πολύ εύκολο που λες. Όταν, αγαπητέ Κωνσταντίνε, τον καιρό που σου περιέγραψα προηγουμένως, πηγαίνουμε στον Άγιο Πορφύρη, στον Άγιο Παΐσιο, και μου λέει το 1982-83, ρε παιδί, ρε Κύπριε ψηλέ, πέφτει το θεριόν της Σοβιετικής Ένωσης. Μα τι λες, Γερόντα, ήταν ο Πρέζνιεφ τότε. Τι λες, του λέω, αυτοί, του λέω, είναι έτοιμοι, του λέω, να επεκταθούν σε όλη τη Λατινική Αμερική. Πέφτει, μου λέει, όπου κενάσει. Τρέμουν τα πόδια του. Δεν μπορούν πλέον, μου λέει, να κρατηθούν. Ψεύτικες ειδήσεις σας βγάζουν προς τα έξω. Πρώτα θα πέσουν αυτοί, μετά η Ρουμανία και η Ιουγκοσλαβία, θα γίνουν 3-4 κράτη. Δεν μου λες αυτόν τι είναι. Είναι γεωπολιτική, είναι γεωστρατηγική. Λοιπόν, και πραγματοποιήθηκε. Όταν η Ελλάδα έμπαινε μέσα στην Ευρώπη, ναι, λέει, νομίζουν, λέει, ότι μπήκαμε μέσα στην Ευρώπη και αποκτήσαμε αξία. Μωρέ, η Ελλάδα έχει αξία όταν είναι Ελλάδα.
όταν είναι ελληνική. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Και τι θα γίνει, λέει, με την Ευρώπη? Δεν είμαστε στην Αμερική. Η Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει Αμερική, λέει. Πρώτοι οι Εγγλέζοι, λέει, θα πιάσουν το χαλίν και θα πένε «Όχι, επιστρέφουμε στην Αγγλία». Έγιναν αυτά? Έγιναν. Εμάς τα έλεγε ο Άγιος. Δεν τα έλεγε κάποιου τρίτου, ούτε τα διαβάσαμε. Μου έλεγε, πόσοι και πόσοι, μου λέει, θα προσπαθήσουν να λύσουν αυτόν το Κυπριακό. Δεν θα λυθεί, παιδάκι μου, με τον πλαμπλά. Αλλού, μου λέει, θα γίνει πόλεμος, όχι στην Κύπρο. Εσείς ένα ράπισμα θα το δεχτείτε. Μέχρι σήμερα ψάχνουμε να δούμε τι θα είναι αυτό το ράπισμα. Μερικοί είπαν ότι ήταν το Μαρί. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο που έχει σχέση με την ΑΟΣ. Και μετά, λέει, από αυτόν τον πόλεμο τον μεγάλο που θα γίνει η Ρωσία με την Τουρκία, τότε, λέει, και η Κύπρος θα βρει το μερτικό της ελευθερίας της. Και μίλησε και για την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης. Κάτι που μέχρι σήμερα όταν τα ακούν μερικοί φρικιούν. Ο Άγιος μίλησε για τη σμίκριση της Τουρκίας, όχι τη διάλυση, όπως έλεγαμε εμείς, τα λάθος όρος, για τη σμίκριση της Τουρκίας. Ότι θα συνεχίσει να υπάρχει η Τουρκία, αλλά σε μικρή. Οι Έλληνες θα πιάσουν τα εδάφη που δικαιούνται, οι πόντοι. Λοιπόν, και όλα αυτά δεν τα κάνουμε εμείς. Εμείς, λέει, θα είμαστε στον αναπνευστήρα. Οι Άγιοι μιλούν και συμβολικά. Μίλησε για τα μνημόνια, για τους φόρους, τους δυσβάσταχτους που θα βάλω. Μίλησε και ερμήνευσε αυτό που έλεγε ο άλλος Άγιος πριν 250 χρόνια. Επίσης εν πνεύματι Αγίο, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που έλεγε για τα εξαμήλια. Όταν ακούσετε, όταν δείτε τους Τούρκους να έρθουν στα εξαμήλια, τότε αρχίζει ο πόλεμος με τη Ρωσία και την Τουρκία. Και νομίζαμε μέχρι πρώτην ως εμείς οι χαζούλιδες ότι τα εξαμήλια είναι τοποθεσία στην Ελλάδα. Υπάρχουν και εξαμήλια στην Κόρυθο, υπάρχουν και εξαπτή Θεσσαλονίκη, νομίζω. Λοιπόν, και λέγαμε, να, θα ξαναέρθουν στην Ελλάδα οι Τούρκοι. Και ο Άγιος Παΐσιος, με το φωτισμό που έχει και αυτός του Άγιου Πνεύματος, λέει, όχι, παιδί μου, εξαμήλια είναι τα 6 μίλια της Αιγυαλίτιδος ζώνης. Και τα έλεγαν αυτά σε εποχή που δεν ξέραμε εμείς ότι υπάρχουν αυτοί οι όροι. Αιγυαλίτιδα ζώνη, ΑΟΣ. Άρα, δεν μπορώ εγώ, όταν εμένα μου λέει, εσύ στην Κύπρο θα πας και θα κάνεις μοναστήρια με 2 αυλές και έχουν γίνει. Ένα στην Ορούνταν, άλλο στο Μαυροβούνι που σου είπα. Τώρα ρε να δω στη Σκουριώτισσα. Και εγώ τότε ήμουν ένα παιδί, α πούμε, 22 χρονών. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και έχουν πραγματοποιηθεί ότι θα γίνεις επίσκοπος, μου λέει ο Ιάκωβος, στον τόπο που γεννήθηκες. Γιατί δεν μου πες τη Λέμεσο? Γιατί δεν μου πες την Πάφο? Εγώ κοίταξε αυτά. Προηγουμένως δεν τους έδινα πολύ σημασία. Ενώ μου τα είχαν μπει, τα είχα βάλει τρόπον την στο ψύχτη. Αργότερα, όταν πλέον είχα ανάγκη να επαναπροσδιοριστώ, όταν κατάλαβα ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, το Κυπριακό δεν θα λυθεί μέσα από συνομιλίες, ούτε μέσα από επαναπροσεγγίσεις. Και συνυπαρξιακά συθήματα. Και ότι ο Ερντογάν θέλει να κάνει τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία, μέχρι τη Σαχάρα έφτασε η φήμη του τώρα. Τότε κατάλαβα ότι το αισθητήριο του Αρχιεπισκόπου ήταν σωστό. Μπορεί να μην ξέρει να τα διατυπώσει με ένα λόγο, ίσως το δικό μου ή κάποιου άλλου, αλλά το αισθητήριο του είναι σωστό. Όταν μου έλεγε, Άγιε Μόρφου, δεν μπορεί να γίνει χωριό με αυτούς. Είναι κατακτητές. Και αυτή η όλη αλλαγή και η στροφή, μάλλον, προς κάτι που είχα υπόψη μου, δεν ήταν κάτι που μου ήρθε εν ουρανοκατέβατο. Αφού σου είπα από πότε τους γνώρισα αυτούς τους Αγίους όλους και τους εμπιστεύτηκα.
Έγινε εκεί στο 2008-2009-2010, τότε έκανα και ταξίδια, ξέρεις. Πήγα Κωνσταντινούπολη, Καπαδοκία, στη Δαμασκό, στην Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ συγκλονίστηκα. Πέρα από τα πνευματικά, κατάλαβα ότι εδώ είναι το κέντρο της γης. Ότι όλοι θα επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Ότι αυτά που λέει η Αποκάλυψη είναι πολύ πολύ δυνατά κομμάτια. Η περιβαλλοντικό πρόβλημα. Όταν είδα τις φωτιές να πληθύνουν σε όλον την οικουμένη και λέει η Αποκάλυψη του εν τρίτων των δασών της γης θα καεί και κάει και παρακαλώ. Όταν λέει η Αποκάλυψη για το Τσέρνομπιλ. Άψιθος στα ουκρανικά λέγεται Τσέρνομπιλ. Δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς τον Χριστό, που είναι η αυτοζωή. Ο δυτικός πολιτισμός αρνήθηκε τον Χριστό. Αυτό σημαίνει να είναι τάξη πραγμάτων. Και Μπιλ Γκέιτς και Κίσιντζερ. Κατάλαβες, μια ζωή χωρίς Χριστό. Αυτό θέλουν αυτοί. Λοιπόν, όταν τα κατάλαβα όλα αυτά, λοιπόν, εμελέτησα και την πίστη μου ξανά και τις προφητείες των Αγίων που εγνώρισα προσωπικά και το άλλο. Είδα ότι το διαδίκτυο πια άρχισε να παίζει ένα σημαίνοντα ρόλο στην νεολαία, στους ανθρώπους κάτω των 50. Και δεν ασχολείται κανείς εκ των αρχιερέων. Σαν να φοβόντουσαν να ασχοληθούν με αυτά, την κοροϊδία του Δήμου και των Σοφιστών. Εγώ αυτά δεν τα λαμβάνω υπόψη. Οπότε, δεν παραμέρα νύχτα να βγαίνω επί τις σελίδες να λέει αντίος μου, ας λέει, ό,τι κάτω λέει. Κάποιες από τις αναφορές σας, μιας και είδαμε το ιστορικό, γιατί υπήρξε αυτή η μεταβολή στην εικόνα του Άγιου Μόρφου προς τα έξω. Όλη αυτή η τελευταία περίοδος που διάγουμε σας χαρακτηρίζει με έναν λόγο πύρινο, θα λέγαμε, και όπως χαρακτηρίζεται για ομάδες ανθρώπων, όπως για παράδειγμα οι ομοφιλόφιλοι. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχετε κατηγορηθεί έντονα με αναφορές που είχαν γίνει από εσάς. Μετά που λέχθηκαν κάποια πράγματα, ο Άγιος Μόρφου κάνει την αυτοκριτική του. Παιδί μου, θεωρεί ότι ήταν ομοφιλόφιλους, ναι. Τι είπαμε. Είπαμε αυτά που λέει η Εκκλησία χρόνια. Ότι είναι αμαρτία. Ότι τον αμαρτωλό ομοφιλόφιλο, όταν έρθει κοντά μας και ζητήσει να του μάθουμε την τέχνη της μετάνοιας και την επιστήμη της μετάνοιας και την ψυχοθεραπεία της μετάνοιας, θα τον βοηθήσουμε. Όπως βοηθούμε έναν πόρνο, όπως βοηθούμε ένα γυναικά, ένα μοιχό, έναν πλεονέκτη, ένα παραδόπιστο. Λοιπόν, αυτόν είπα. Είπα βέβαια και κάτι το οποίο μας έλεγε πολύ ο Άγιος Πορφύριος. Ότι τα πάθη είναι μεταδοτικά. Λοιπόν, όπως είναι μεταδοτικά τα χαρίσματα των γονιών μας και των παππούδων μας, είναι μεταδοτικά και τα πάθη, πρόσεξε, τα αμετανόητα. Και αυτό δεν είναι τιμωρία, είναι μια δεύτερη ευκαιρία για να αγωνιστεί ο χριστιανός στα παιδιά σου, τα πάθη που κληρονόμησες από τον πατέρα σου και τη μάνα σου, να φτάσουν μειωμένα. Ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα από τον Αύγουστο που έγινε ο Τουλαρμάς, έτσι τον ονομάσαμε εμείς, 40 μέρες. Οι συνάδελφοί σου μας είχαν να μας χτυπούν. Ναι. Γιατί είπαμε αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, είναι κάμποσες επιστολές ομοφιλοφίλων οι οποίοι παραδέχονται ότι είναι πάθος που έχουν, ότι δεν είναι φύσης αυτό το πράγμα και που ζητούν τη βοήθειά μας, άλλοι να έρθουν να ξομολογηθούν, άλλοι να τους πω σε ποιο πνευματικό να πάνε, άλλοι να ζητούν τις προσευχές μας. Αυτό να έχει συμβεί. Ναι. Δεν μπορεί ένας ομοφιλόφιλος να είναι και πιστός. Πώς δεν μπορεί. Ταυτόχρονα. Μπορεί. Μπορεί να είναι λίγο.
Μα παιδί μου, έχει κανέναν που δεν έχει πάθος? Πες μου. Αυτόν το οποίο αρνούνται οι οργανωμένοι ομοφυλόφιλοι, όχι όλοι οι ομοφυλόφιλοι. Δεν θέλουν να τους μιλούμε για μετάνοια. Θέλουν να τους το επισημοποιήσουμε ότι είναι το τρίτο φύλο. Αυτό δεν μας το επιτρέπει η Εκκλησία μας. Υπάρχει ισχυρή τάση όμως και από άλλη μερίδα ανθρώπων που λέει ότι είναι φύση αυτό το πράγμα. Ας λένε. Εσείς δεν αφήνετε μια εβδομάδα του να μπορεί να συνυπάρξει αυτό δεν το πράγμα με τα υπόλοιπα. Άσεν και θήλει, επίησε ο Θεός. Αυτό λέει η Αγραφή. Εγώ δεν έγινα επίσκοπος για να λέω προσωπικές μου απόψεις. Αλλά να λέω αυτά που λένε οι Άγιοι, αυτό που λέει η Αγραφή. Δεν είπα κάτι δικό μου. Ναι, μπορεί να πιστεύετε κάτι άλλον εσείς. Δεν επιτρέπεται. Ναι. Όταν είσαι επίσκοπος, εκφράζεις την πίστη των Αγίων. Δεν ήρθα για να είμαι ο Όμηρος. Ούτε για να είμαι ο νεόφυτος. Στην Κύπρο εμένα με έστειλα. Αυτοί οι Άγιοι του Θεού για να εκφράσω είτε φωναχτά, είτε σιωπηρά, είτε πύρινα, είτε γλυκά και δροσιστικά τη θεολογία των Αγίων Πατέρων και Μητέρων. Δεν θα κάνω εκπτώσεις στην πίστη μου για να χαϊδέψω τα αυτά και οποιοδήποτε. Η μετάνοια είναι για όλους. Και ο ομοφυλόφιλος, και ο μοιχός, και ο πόρνος, και ο ζυγιάρης. Λοιπόν, μπορούν και αυτοί να μετέχουν της πίστεως. Ναι. Ίσως ο τρόπος που εκφράζεστε να τον βλέπετε, λέω, αν τον βλέπετε, μπορεί να υπάρχουν και λάθος. Κάποτε λέμε ότι μπορεί να θέλουμε να πούμε κάτι, αλλά το λέμε με λάθος τρόπο. Απλά δεν τα λένε, μωρέ, να σε βοηθήσω. Δεν τα λένε οι υπόλοιποι επίσκοποι. Ναι, όμως το λάθος είναι που δεν αποστρέφει κόσμο από την Εκκλησία. Όχι, φέρνει πολύ κόσμο. Έχω πρόβλημα μεγάλο να χαρίσει. Άρα δεν έχω το θέμα να αποστρέφομαι. Αν θέλουν κάποιοι γλυκόλογα, υπάρχουν και άλλοι που λένε γλυκόλογα, παπάδες και επισκόποι. Ας πάνω στους γλυκοντζίδες. Δεν ήσασταν έτσι παλιά, αλλά μας το εξηγήσατε. Μα πέρασα τα 50. Οι Άγιοι μου είπαν θα μιλήσεις μετά τα 50. Έτσι είμαι. Σας το έκρυβα. Ακούσες, ο νεόφυτος είναι αυτός. Άμα ρωτήσεις τους φίλους τους στενούς, ξέρουν ποιος είναι ο νεόφυτος. Σας το έκρυβα, διότι κατάλαβα με ποιους έχω να κάνω στην Κύπρο, με ένα θερμοκήπιο. Πώς το εννοείτε αυτό? Το θερμοκήπιο δεν αντέχει τη φυσική ζωή. Άσε και κανένα μυστήριο. Πολλά είπαμε. Θέλω λίγο και για το θέμα με τον κορονοϊό. Το έχετε αποδώσει στην απιστία των ανθρώπων απέναντι στην Εκκλησία, απέναντι στον Χριστό. Μα δεν βλέπεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Νομίσαμε ότι αν κλείσουμε τις εκκλησίες και δεν κοινωνά ο κόσμος, τότε θα θεραπεύσουμε τον κορονοϊό. Κύριε, λέει, σου πρώτη φορά ενέσκυψε επιδημία. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι όταν υπάρχουν ασθένειες, πόλεμοι, θεομηνίες, οι εκκλησίες είναι ανοιχτές μέρα νύχτα και οι προσευχές και οι λειτουργίες δεν σταματούν. Προσπάθησαν να προκαλέσουν αμφιβολία στο λαό ότι η Θεία Κοινωνία, προσέχεται, είναι μολυσματική. Όταν λέμε Θεία Κοινωνία, ξέρεις τι εννοούμε? Το σώμα και το αίμα, το αναστημένο σώμα και αίμα του Χριστού. Ποιοι κανένα Θεό που νικά το θάνατο και μεταδίδει αρρώστιες? Και να σου λένε τώρα σε διάφορες χώρες, από τη Ρωσία μέχρι την Αμερική, αρχιερείς παρακαλώ, να βγαίνουν και να λέει θα αλλάζουμε τα κουταλάκια και θα τα βάζουμε μέσα, λέει, σε απολυμαντικό. Από τι απολυμαντικό? Αλίμονο. Άμα δεν κοινωνούμε με πίστη, βεβαίως μπορεί τελικά να μην κοινωνήσεις σώμα και αίμα Χριστού.
αλλά απλό κρασάκι και απλό ψωμάκι. Ανάλογα, δέχεσαι τόση χάρη, τόση ενέργεια του Θεού, όσον έχεις καθαρίσει την καρδία σου. Έτσι, απλά τα πράγματα. Έτσι είναι. Δηλαδή και αυτό να μην το λέμε, για να είμαστε γλυκούλιδες και αγαπούλιδες. Όχι, παιδί μου, δεν γίνεται. Ο σκοπός μας δεν είναι να είμαι θα υγιής. Στον που λένε οι Κύπροι, οι κουμπάρες, αν την υγεία είναι εσύ, ψέματα. Ψέματα. Σαν την αγιότητα δεν έχει. Όλους τους υγιείς θα τους ξεχάσει η ιστορία. Τον Άγιο Νικηφόρο δεν θα το ξεχάσει κανείς. Κάθε χρονιά θα γίνεται και πιο γνωστός. Γιατί είναι Άγιος. Ε? Άρα πρέπει επιτέλους, αν είμαι θα πραγματική χριστιανή και με αφορμή την ευλογημένη περιπέτεια του κορονοϊού, εγώ τη λέω ευλογημένη, ε? Γιατί ο κορονοϊός μας υποχρέωσε όλους να σταθούμε απέναντι στην πίστη μας. Πόση πίστη έχω, ως επίσκοπος, πόση πίστη έχεις. Μπορείς να πανακοινωνήσεις μετά από ένα γέρο χωρίς λογισμούς, ε? Και χωρίς κουταλάκια και χωρίς απολυμαντικά. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρπονα. Αυτή η εποχή ήρθε. Και έχουμε πολλές ακόμα δοκιμασίες. Τους είπα τελευταία σε ένα κήρυγμα κορονοϊός. Ήταν οι πρώτες εξετάσεις. Το elementary. Θα μπούμε στο intermediate. Μετά άλλη ανάπαυλα. Πάρουμε μια ανάσα και μετά θα έχουμε το ίδιο. Τον GZ που λέει και η Ευρώπη. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Δεν φιάζεται ο Θεός. Ανάλογα με τη δική μας ανοριμότητα ή οριμότητα. Παίζουν ρόλο αυτά. Αλλά ο Χριστός θέλει να μας παιδαγωγήσει. Τέλειωσε το χαϊχούι. Να το πω έτσι, να το καταλάβουν όλοι. Δεν μας βοήθησε αυτό. Ήταν μια εποχή διαφθοράς. Και ξέρεις που φαίνεται αυτή η διαφθορά? Στους γάμους μας. Και στα παιδιά μας. Με ποιον τρόπο φαίνεται? Έμεινε γάμος. Πες μου, έμεινε γάμος, έμειναν παιδιά. Μα τι μιλάμε τώρα. Τα διαζύγια είναι πιο πολλά από τους γάμους. Καταλαβαίνουμε την αποτυχία μας. Δεν καταλαβαίνουμε. Και τα παιδιά μας. Αγωνίζεσαι να πείσεις το παιδί σου να συγχωρέσει, να μάθει να συγχωρά, να έχει λιγότερο εγώ. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή παιδεία. Βέβαια. Αν ήταν τώρα ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, δεν θα άνοιγε σχολεία, θα έκλεινε τα σημερινά σχολεία. Διότι δεν μαθαίνουν γράμματα του Θεού τα πράγματα. Η ζωή είναι σύντομη. Και μετά ξέρεις τι είναι το πρόβλημα? Ότι η ψυχή δεν πεθαίνει. Και τη συνείδηση που έχουμε θα τη μεταφέρουμε στην άλλη ζωή, που είναι ενωμένη με αυτήν τη ζωή. Συνείδηση του ανθρώπου δεν πεθαίνει ποτέ. Ακόμα και αυτόν το σώμα κάποτε θα αναστηθεί. Αυτή είναι η πίστη μας, κύριε Κωνσταντίνου. Έτσι είναι. Και ο Μόρφου έρχεται να την υπενθυμίσει, διότι έτσι μου λένε οι Άγιοι ότι πρέπει να κάνω, και δεν με νοιάζει αν θα πούν, αν θα ξεπούν. Δεν θέλω να γίνω τίποτα. Ούτε αρχιεπίσκοπος, έναν πόθον έχω, να πάω στου Μόρφου, ελεύθερα. Και αφού κάνουμε τη δουλειά της ανακαίνησης των ναών και των ανθρώπων, να μου δώσει λίγα χρόνια ο Θεός για τον Άγιο Γεώργιο τον Ρηγάτη, που είναι απέναντι από το Ακάκι. Εκεί βλέπετε το μέλος σας? Εγώ έτσι, εκεί βλέπω το μέλλον. Αν τώρα ο Θεός θέλει κάτι άλλο, ας το κάνει εκείνος. Εγώ δεν θα κάνω τίποτε για άλλο μέλλον. Έχετε αναφερθεί για τον νόμο του κράτους και τον νόμο του Χριστού. Για σας είναι ξεκάθαρο? Βέβαια, όπου υπάρχει σύγκρουση, θα ακολουθούμε τον νόμο του Χριστού. Γι' αυτό γίναμε αρχιερείς εμείς. Ναι, ο νόμος του κράτους όμως πού πάει?
Ο οποίος ρυθμίζει τα απλά, τα ανθρώπινα, τα καθημερινά. Άκουσε, δεν είναι τόσο ακραία τα διλήμματα. Δηλαδή. Τα έκαναν έτσι μερικοί αστυνομικοί και μερικοί λοιμοξιολόγοι. Λοιπόν, εμπορούσαμε κάλλιστα και μπορούμε σε περίπτωση που επανέλθει κάποια ασθένεια λοιμόδους χαρακτήρως, ότι μπορεί να έρθει και άλλη ασθένεια. Λοιπόν, μπορούμε κάλλιστα να έχουμε ανοιχτές τις εκκλησίες, να λειτουργούμε, ο κόσμος να έχει μια σχετική απόσταση και να κάθονται και στο εξωτερικό, όπως συνέβη και στη Γεωργία, όπως συνέβη και στη Σερβία, σε άλλες ορθόδοξες χώρες. Καταντήσαμε να έχουμε, πώς ήταν παλιά, θυμάσαι μια ταινία της Φίνος Φιλμ, κλέφτες και αστυνόμοι, τώρα γίναμε παπάδες και αστυνόμοι. Δεν νομίζω να χρειάζομαστε τέτοιες ακραίες συμπεριφορές. Εμείς στην Περιστερώνα, για να ξέρεις, ήταν μέσα στην εκκλησία μετρημένοι 14 άνθρωποι. Και καθόντουσαν σε απόσταση. Σε απόσταση δηλαδή όχι 2 μέτρων, πολύ περισσότερο. Λοιπόν, και ήρθε μέσα εκεί έναν αστυνομικούδιν και άρχισε να εκδίδει, πώς τα λέμε, εντάλματα. Και μάλιστα μια κοπέλα από το Ακάκιν του είπε, σε προτιμώ να κοινωνήσω τον Χριστό και να πληρώσω 300 ευρώ. Έτσι. Έχω εγώ δικαίωμα, κύριε Κωνσταντίνου, αυτήν την κοπέλα να της κάνω το τσαούσι ή τον πατέρα, το πνευματικό. Πες μου. Έβαλα έναν επίτροπο, ήταν στο παγκάρι και τους έλεγε, καθίστε σε απόσταση για να είμαι θα και νόμιμη. Και κάθισα σε απόσταση. Τους εμπήκε μέσα, νόμισε ότι του επιτρέπει. Ενώ ο νόμος, νομική που τελειώσα, δεν ξέρω να διαβάσω έναν νόμο. Λοιπόν, ο νόμος δεν λέει μέσα κλειστές εκκλησίες. Το είπα στους αστυνομικούς όταν ήρθαν και μου είπαν ανάκριση. Το λέω, διαβάστε τους λέω. Τον νόμο. Λέει για κλειστές εκκλησίες, αυτή είναι ερμηνεία μερικών δημοσιογράφων. Ποιοι είναι στοχευμένοι, τους λέω. Αυτή είναι ο πόλεμος κατά της εκκλησίας. Από μερικούς, όχι από όλους. Λοιπόν, θέλω και ένα μήνυμα προς τον κόσμο. Ότι ο Μόρφου είναι εδώ, πάντοτε ο ίδιος ήταν, απλά τώρα ανεβάσαμε τους τόνους, γιατί η εποχή μας έχει ανάγκη από ξεκάθαρους λόγους και κουβέντες. Φτάσαμε, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, σε σημεία οριακά. Αυτά θα αυξηθούν. Είναι αιτήματα μιας εποχής, η οποία παλεύει μεταξύ της παγκοσμιοποίησης και της πατρίδος και του πατριωτισμού. Εμείς επιλέγουμε την πατρίδα μας και την αγάπη του Χριστού για όλους τους ανθρώπους και δεν πιστεύουμε στην παγκοσμιοποίηση των μαθητών του κυρίου Χέρνι Κίσιντζερ. Το μέλλον της Κύπρου πώς το βλέπετε? Λαμπρόν, αφού περάσουμε έναν λαμπρόν.